ευθυνών μου, με όπλο τις αξίες, τις ιδέες, τις αρχές και την ιστορία της μεγάλης μας παράταξης, με καθαρές θέσεις για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή και ισχυρή κεντροδεξιά και με ξεκάθαρη δέσμευση για ένα ανοιχτό και δημοκρατικό κόμμα χωρίς μηχανισμούς και αποκλεισμούς, ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρη ότι θα επιδιώξω την εκλογή μου και από το έκτακτο συνέδριο της 7ης Νοεμβρίου, όπως προβλέπει το καταστατικό μας, και από τα μέλη του κόμματος με οποιαδήποτε αδιάβλητη καταστατική διαδικασία. Η κυρία Μπακογιάννη μίλησε για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, αφήνοντας αιχμές τόσο για το περιβάλλον του Κώστα Καραμαλή, όσο και για τους κυρίους Σαμαρά και Αβραμόπουλο. Ομαδοποιήσεις και διαχωρισμοί του παρελθόντος δεν έχουν θέση στο κόμμα μας. Στη Νέα Δημοκρατία δεν θα υπάρχουν συστήματα και προσωπικοί μηχανισμοί. Αυτή είναι η ξεκάθαρη δημόσια δέσμευσή μου. Σε όλη μου την πολιτική διαδρομή έδωσα και κέρδισα μάχες για το κόμμα μας. Από τη Μονοεδρική της Ευρυτανίας μέχρι την Αθήνα, σύμμαχός μου ήταν πάντοτε οι πολίτες και η βάση της παράταξής μας. Ποτέ δεν κρύφτηκα, ποτέ δεν φοβήθηκα στα δύσκολα.